Θέλω λίγο να δούμε ένα βίντεο με έναν καρχαρία που εντοπίστηκε εκεί στην περιοχή της Ερήφου. Βγάλαμε και ένα θέμα αντίστοιχο την περασμένη εβδομάδα και τίθεται το εξής ερώτημα, κατά πόσο αυτή η συνύπαρξη καρχαριών στο Αιγαίο και στο Κρητικό Πέλαγος βέβαια, συμπεριλαμβάνεται η αναφορά μου, με τον άνθρωπο είναι φυσιολογική και πρέπει να εγείρει προβληματισμούς, πρέπει να μας προβληματίσει. Λοιπόν, Εύη, τι βλέπουμε? Λοιπόν, ένα βίντεο το οποίο ανέβασαν οι νεαροί, οι οποίοι ήρθαν σε επαφή από κοντά σχετικά με τον καρχαρία αυτόν, ο οποίος είχε μήκος 3 μέτρα. Δεν ήταν συνηθισμένοι βεβαίως. Είδαν το πτερύγιο του να εξέχει της επιφάνειας της θάλασσας. Και νομίζω ότι ήταν μία από τις στιγμές και από τις φορές που υπήρξε έτσι αρμονική συνύπαρξη μεταξύ τους. Πολλά βίντεο το τελευταίο χρονικό διάστημα με τα θαλάσσια πλάσματα να έρχονται έτσι σε επαφή με τους ανθρώπους. Στο παρελθόν πολύ έντονο το φαινόμενο με τα δελφίνια. Τώρα βλέπουμε και καρχαρίες. Δεν ξέρω τι έχει αλλάξει και εμφανίζονται περισσότερο ή εμείς έχουμε πιο έντονη παρουσία στη θάλασσα και κατ' επέκταση στα κοινωνικά δίκτυα, οπότε μοιραζόμαστε τέτοιου είδους στιγμές. Το θετικό είναι ότι δεν υπήρχε έτσι κάποιο τραυματισμό, ότι όλα πήγαν καλά και επέστρεψε ο καθένας στο φυσικό του περιβάλλον και τη θέση του. Λοιπόν, να πάμε να συναντήσουμε την κυρία Άντα Χατζησπύρου, θαλάσσια βιολόγο και επιστημονική συνεργάτηδα του ΕΛΚΕΘΕ, προκειμένου να μας λύσει κάποιες απορίες. Κάποιες απορίες οι οποίες προκύπτουν και μέσα από αφέλεια πολλές φορές. Την καλησπέρα μας, κυρία Χατζησπύρου. Καλησπέρα και από μένα. Λοιπόν, πάμε να απαντήσουμε και στο ερώτημα του τίτλου που έχουμε βάλει. Αν είναι φυσιολογική αυτή η συνύπαρξη και ομαλή αυτή η συνύπαρξη του ανθρώπου, ενός λουόμενου, ενός χειριστή ταχυπλό με έναν καρχαρία. Και αν πρέπει να έχουμε να φοβηθούμε κάτι, αν θα πρέπει να μας τρομάξει κάτι. Κοιτάξτε να δείτε, η αλήθεια είναι ότι τα ζώα αυτά βρίσκονται στο φυσικό τους περιβάλλον, οπότε δεν θα έπρεπε ούτε να τα ενοχλούμε, ούτε να τα προκαλούμε. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να ανησυχεί κανένας για κάποια επίθεση. Οι συχνές συναντήσεις με καρχαρίες τελευταία γίνονται, όπως είπατε κι εσείς, λόγω της μεγάλης μας αγάπης για τη θάλασσα. Βγαίνουμε όλο ένα και περισσότερο. Οι ψαράδες κυρίως ανεβάζουν τέτοια βίντεο. Παίζει λίγο ρόλο και τα κοινωνικά δίκτυα που τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότεροι άνθρωποι τους αρέσει να ανεβάζουν βίντεο για το τι βλέπουν στα ανοιχτά. Οπότε θεωρώ ότι δεν θα έπρεπε κανένας να πιστεύει ότι κινδυνεύουμε ή κινδυνεύουν ή ότι θα υπάρξει κάποια μεταξύ τους συνάντηση. Ενώ είναι όλα φυσιολογικά στη θάλασσα ανοιχτά, να βρεθεί κάποιος καρχαρίας. Τώρα για τις επιθέσεις που έχουν ακουστεί κατά διαστήματα. Εάν δεν κάνω λάθος, έχουν... διορθώστε με, είναι ελάχιστες οι επίσημες αναφορές που τονίζουν μέσα από τις συγκεκριμένες αναφορές γίνεται λόγος για επιθέσεις καρχαριών στα ελληνικά έτσι ύδατα, στην περιοχή του Αιγαίου. Ισχύει αυτό? Όχι, έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια από τελευταίες επιθέσεις. Είναι πάνω από 50 χρόνια νομίζω. Δεν έχουν ακουστεί πλέον άλλες, ίσως επειδή παίζει σημαντικό ρόλο ότι έχουν υπερελιευτεί και όλες οι καρχαρίες τα τελευταία 50 χρόνια. Ναι. 30 με 50 χρόνια κάπου εκεί. Και επίσης δεν έχουμε πολύ επιθετικούς καρχαρίες, δεν έχουμε τέτοια είδη στη Μεσόγειο. Στην Ερυθρά Θάλασσα είναι άλλο. Κάτω από ποιες προϋποθέσεις ένας καρχαρίας στην περιοχή του Αιγαίου μπορεί να γίνει απειλητικός ή επιθετικός? Συνήθως όταν αντιλαμβάνεται ότι υπάρχει πολλή κίνηση, πολύ θόρυβος, αυτό λίγο έτσι κάπως τον εξητάρει και υπάρχει περίπτωση να επιτεθεί σε κάτι. Αλλά δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για τους λουόμενους, γιατί δεν βγαίνουν τόσο έξω, δεν πηγαίνουν τόσο ρηχά. Αν θα παρατηρήσετε, οι περισσότερες συναντήσεις, τα περισσότερα βίντεο είναι πιο ανοιχτά. Είναι σωστά. Κοντά στο ένα χιλιόμετρο και πέρα. Σωστά.
Πάντως, τα ερωτήματα αυτά που έτσι τίθενται σε ό,τι έχει να κάνει με τους καρχαρίες έρχονται και μετά από κάποια περιστατικά που το τελευταίο χρονικό διάστημα απασχόλησαν. Αναφέρατε κι εσείς, κυρία Χατζησπύρου, το περιστατικό στην Ερυθρά Θάλασσα με τον καρχαρία και προβληματίζει. Δεν ξέρω αν ο άνθρωπος εκεί, άλλο θέμα βέβαια, βρισκόταν πολύ κοντά, πολύ μακριά κτλ. Αλλά όταν ακούμε καρχαρίας, το μόνο που σκεφτόμαστε είναι έτσι, αυτό το αίσθημα του τρόμου. Δεν νομίζω ότι σκέφτεται κάποιος, υπάρχει μια αρμονική συνύπαρξη, όπως είδαμε για παράδειγμα με τη Φώκια πριν από λίγες μέρες εκεί στις Ποράδες. Ακριβώς όπως το είπατε, είναι όλα άγρια ζώα, οπότε πρέπει να προσέχουμε λίγο πώς συμπεριφερόμαστε απέναντί τους. Σίγουρα δεν είπα όταν θα δούμε κάποιο καρχαρία να καθίσουμε ακίνητοι και να μείνουμε στο ίδιο σημείο. Σιγά σιγά πρέπει να απομακρυνθούμε από την περιοχή του καρχαρία. Αν είμαστε κοντά στη ξηρά, να βγούμε προς τα έξω. Αν είμαστε σε μια βάρκα, να επιστρέψουμε πιο στη βάρκα. Αυτό εννοούσα. Τώρα, τα γεγονότα αυτά που έχουν συμβεί στην Ερυθρά Θάλασσα μας έχουν προβληματίσει όλους, θα έλεγα. Αλλά υπάρχουν εκεί ερευνητές που το ψάχνουν και πιστεύω ότι θα βρουν απαντήσεις, γιατί έχουν γίνει τόσες επιθέσεις τα τελευταία χρόνια στην περιοχή τους. Πάντως, εμείς δεν έχουμε κανέναν λόγο ανησυχίες για επιθέσεις, δεν έχουμε τα ίδια αυτά που περιγράφονται εκεί κάτω και ο μόνος έτσι πιο επιθετικός είναι ο λευκός στα νερά μας, ο οποίος είναι πάρα πολύ σπάνιος, σε σημείο που απειλείται πλέον. Δεν τον βλέπουμε συχνά, πάρα πολύ σπάνια. Για ποιους λόγους ένας καρχαρίας να βγει στα ρηχά εντός εισαγωγικών και κατ' επέκταση ένας λουόμενος ο οποίος απολαμβάνει το μπάνιο του σε μια παραλία της Κρήτης να έχει οπτική επαφή μαζί του? Συνήθως, από όσο γνωρίζουμε, ο λόγος είναι επειδή κυνηγάει κάτι, αλλά υπάρχουν και κάποιοι καρχαρίες, όπως ο Γλαύκος, βγαίνει πολύ κοντά στα ρηχά για να γεννήσει. Μιλάω πάντα για τις δικές μας περιοχές στην Ελλάδα. Μάλιστα. Δεν υπάρχει δηλαδή κάποιο άλλο, άλλη αιτία που να γνωρίζουμε να έχει γίνει, να είναι αντιληπτή από εμάς για τους καρχαρίες. Μάλιστα. Καθησυχαστική λοιπόν, δεν υπάρχει έτσι κάποιος λόγος ανησυχίας, ούτως ή άλλως εμείς μπαίνουμε στο περιβάλλον τους και όχι καρχαρίες στο δικό μας κατά κάποιο τρόπο. Εμείς ίσως παρενοχλούμε την προσπάθειά τους να επιβιώσουν και όχι αυτή τη δική μας προσπάθεια να επιβιώσουμε, οπότε μπορούμε να καταλάβουμε και ότι με σεβασμό στο περιβάλλον έχουμε μία αρμονική συνύπαρξη. Όπως το περιγράψατε. Απλά να μην ανησυχούν, ο κόσμος να μην ανησυχεί, να είναι μόνο προσεκτικός με κάθε ζώο, κάθε άγριο ζώο. Σωστά, σωστά. Κυρία Χατζησπύρου, σας ευχαριστούμε θερμά. Την καλησπέρα μας.